Καλησπέρα από το μπάσκετ όλε, τον μπασκετάκι Σαλόνικα, καλοκαιρινό πρωτάθλημα πλέον. Κατηγορία development, έχουμε τσέλινγκ, ας πούμε τυπικά γηπεδούχη ομάδα με αλλαγές από ό,τι μου είπε ο Λόλας και βλέπω και όλα στους νέους παίχτες. Από την άλλη καινούργια ομάδα, Ρούκι Παλμπό. Οπότε την ανοχή σας γιατί και λόγω καινούργιων παιχτών από το Τσέλινγκ μέχρι να τους προσαρμοστούμε και να τους μάθουμε θα κάνουμε και τα λάθη μας, θα έχουμε και μια μικρή έτσι ολιγορία μέχρι να τους μάθουμε. Από την άλλη Ρούκι Παλμπό, παντελώς άγνωστη σε μένα, θα τους ερωτήσουμε και αυτούς, οπότε βήμα-βήμα θα το διευθετήσουμε και αυτό. Πρώτη κατοχή για Τσέλικας με τον Λόλα, ο οποίος ήταν και στο Evolution, οπότε τον ξέρω, δεν έχω πρόβλημα. Σταματάκης και αυτός. Η μπάλα στο Γιαγρίδη που ήταν και αυτός. Πρώτο καλάθι για Τσέλικον. Από το high post, ωραία συνεργασία, ωραία κυκλοφορία μπάλας, 0-2. Κατεβάζει για την ομάδα τον Ρούκι Μπαλμπόα. Ο Κουκάκης ο Φοβορής, είναι και ο πατέρας του, ο Γιάννης μας έκανε συνέντευξη. Ο Χρήστος Βιτσάνος, που το γνωρίσαμε, ήταν ο πρόσωπος που γνωρίσαμε τον Μπαλμπόα. Ξαναπαίρνει την μπάλα, την δίνει στον τελικά ο νούμερο 8, ο Ελοβάρης, ο Σταύρος επειδή το καλάθι και συμφαρίσει 2-2. Πρώτο καλάθι για τους Ρούκι Μπαλμπόα στην διοργάνωση. Ο Σταματάκης κατεβάζει για Τσέλιγκανς. Δίνει στον Λόλα. Λόλας. Τρίποντο από την κορυφή, άστοχο. Ριμπάντο Κουκάκης. Ο Ιός. Ο Φοβορής δηλαδή. Και παίρνει το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Πρώτο φάουλ για Τσέλιγκανς. Έχει περάσει ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Κουκάκης θα πάει αντίθετο με το σκριν. Θα βρει την πάσα στο νούμερο 10 στο Βούζι. Ο Γκο όπως λέει η στολή του. Ξανά ο Κουκάκης. Σκριν από τον Βούζι. Άστοχος ο Κουκάκης. Επιθετικό ριμπάνο ο Βιτσάνος μετά το πίτ που έκανε στην μπάλα. Ο έτερος Κουκάκης. Ασφόλης ο Βιτσάνος. Και ο Λόλας προσπαθεί να τρέξει τώρα για τους Celtics. Δίνει στο Γιαγρίδη χωρίς σκέψη, τρίποντο άστοχο, rebound. Ο Ελοβάρης ο Σταύρος που δίνει στο Κουκάκη το Φοβορή. Ο Κουκάκης θα πάρει το σκριν τώρα από το νούμερο 10 στο Δούζι. Από τη γωνία ωραίο δίποντο του Κουκάκη του Γιάννη. Δεύτερο καλάθι για τους Ρούκι Μπαλμπόα και πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Στην πρώτη αγωνιστική και για τις δύο ομάδες στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Το σκορ είναι 2-4. Λόλας. Το Ψίδης. Ωραίο σπιν γύρισμα. Αλλιώνει την προσπάθειά του. Ο Δούλης θα κατεβάσει την μπάλα με τον Μπαλμπόα. Δίνει στον Χρυσοβιτσάνο τον Ευρυπίδη. Τρίποντο του Κουκάκη άστοχο. Το ξέρω. Αντώνη. Ωραία. 2-4. Ο Τοψίδης τώρα για τους Έλληνες τον Λόλα. Πουλ απ σουτ. Με ταπλό. Bank shot από τον Λόλα. 4-4 στο φαρίζουν τους Έλληνες. Έχουμε μέχρι στιγμής 4 δίποντα, 2 από κάθε ομάδα, το σκορ 4-4, στα 7 λεπτά για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κουκάκης θα πάρει το σπιν, όχι τελικά, θα κάνει το λάθος. Ο Σόουμαν Σταματάκης, όπως λέει η στολή του, θα κλέψει, θα δώσει διαγώνια πάση στην αδύνατη πλευρά, ωραία στο Λόλα. Ο Λόλας τρίποντα στον εφηδιασμό. Σε ένα παιχνίδι που ήμουν ο Λόλας είχε κάνει κρεσέντο τριπόντων είχε πραγματικά. Και από ό,τι μου είπανε είναι τριποντέρ, το αποδεικνύει και τώρα. 7-4 προβάδισμα σε ένα για τους Έλληνες. Και το Βιτσάνο φαίνει το σκριν από το Δούζι. Πάει μέχρι μέσα, γλιστράει. Ο Γιαγρίδης κλέβει. Δίνει στον Σταματάκι. Το Ψίδης, πολύ ωραία πάσα. Το Ψίδη στον Γιαγρίδη. Και 9-4.
για τους Τσέλικας. Πολύ όμορφο καλά, πραγματικά το προηγούμενο. Δουλεύουν οι Τσέλικας με τον Κόντο. Ένας από τους καινούργιους παίκτες, δεξί lay-up. Καλά. 5-14 και time out, ναι, φυσιολογικό για τους Rocky Balboa. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε το time out. Κονείς 5-14 από την κύτρια για να λιώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Το 2, εκεί που πήγαν το πρώτο σκροβάρισμα οι Rocky Balboa. 2-4, βλέπουν τώρα τους Έλληνες να την βρουν με ένα 9-0 και να προηγούνται με 7. Ο λάθος, νέο κόντος, νέο κλέψιμο από τον κόντο, πάει σε νέο κυβιασμό. Δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Ο Ελοβάρης κατεβάζει για να δώσει πίσω από την πλάτη πάσα στον Δούζη. Έγινε το λάθος, διαδρύνει στο Σταματάκι. Σταματάκι στο Λόλα, νέο τρίποντο. Νέο τρίποντο από τον Λόλα. 14-4. Και 12-0 πλέον το σέρι που τρέχουν οι Τσέλιγκαντς. Ο Λόλας το έχει το σουτ. 2-3 ζώνες βλέπω για Τσέλιγκαντς. Πολλές τρίπες από τον Κουκάκι. Φάουλ χαμηλά. Είναι το δεύτερο φάουλ των Τσέλιγκαντς. Κανένα για τους Rocky Balboa. 4-5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 -
Κατσαράκι και πάλι μπορεί να μπήκε ο Μάνου. Ο Μάνου. Δεν είναι το Κατσαράκι ο Μανώλης. Ο Κουκάκης ο Φοδωρής. Θα πάει στην από τον πατέρα του, τον Γιάννη, θα πάει σε πουλα ψηλό το Χάιπος. Άστοχο. Rebound τελικά, επιθετικό. Δεν έχουμε όμως ένα σχόλιο για το βρήκε Στεφάνι, οπότε μένουν 5 δευτερόλεπτα για τους Μπαλμπόα να εκδηλώσουν επίθεση. Δεν το έχουν αντιληφθεί ο Κουκάκης ο Γιάννης. Δεν το αντιλήφθηκε. Δεν ολοκληρώθηκε η επίθεση. Δεν είχε βρει Στεφάνι, πολύ σωστά πρέπει να ολοκληρώσει το χρόνο. 14 τέσσερα και νέα επίθεση για τους Έλικανς που προηγούνται με την ψήφιση αριθμό πόντων 10. Το ψήφις παίρνει την μπάλα για να παίξει με το Κουκάκι με πλάτη. Θα πάρει φάουλ χαμηλά, πρώτο φάουλ για τους Ρούκη Μπαλμπόα. 4 και 17 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Το ψήφις. Πολύ ωραία το out of bounds ο Λόλα Λόλας. Θέλει να δώσει την μπάλα, τη δίνει τελικά στον Κόντο. Σταματάει στο έγκυκλο φορτώνα την μπάλα. Το ψήφις, νέα πολύ ωραία πάσα, πολύ όμορφη εξτρά πάσα. Η Αγρίπης δεν τα καταφέρνει. Ο Ρίπης πολύ ωραία όμως η επίθεση πραγματικά. Αν και ο Λόλας την καθυστέρησε λίγο στην έντυπη. Η κατάληξη ήταν πολύ καλή. Με εξτρά πάσα. Ο Κουκάκης στο σωστό ριβέρς λέει. Ο Σταματάκης προσπαθεί να τρέξει για Τσέλιγκανς. Μπλοκάρεται πανέμορφα από το Κουκάκη. Ο Φοδωρής, τον Ιωάννη Κουκάκη. Ο Γιάννη. Οι Τσέλικας έχουν την κατοχή. Ο Λόλας στην στοχή. Rebound ο Χρυμψοβιτσάνος. Που δίνει τον Κατσαράκη. Ο οποίος τώρα κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Έχει στη ζώνη 2-3 στον Τσέλικανς. Το νούμερο 4 ο Ψάντης στο Χρυζοβιτσάνο. Λόουτερ του Κουκάκη, άστοχο, επιθετικό rebound και footback καλάθι από τον Ψάντης. Ένα κόψι το 12-0 σερί που έπαιξε μάτω της Έλληνας και βιώνει σε 14-6 για τον Ρούκη Μπαλμπόα. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να βιώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 5 απλή αλλαγή της μάτω της Έλληνας από ό,τι βλέπω. Λόλας. Λάθος κλέβει ο Ψάντης. Έχουν γυρίσει δύο παίχτες. 3 τώρα για τους Έλικανς. 2 είναι στην επίθεση για τους Ρούκη Μπαλμπόα. Με το νούμερο 12 ο Κασαράκης. Το Κουκάκι ο Κουκάκης. Αστοχή. Rebound για Γρίδης. Μακρινή πάσα του πόντου. Ο Σταματάκης. Στο Λόλα. Δίποτο Λόλας. Άστοχο επιθετικό Σταματάκης. Κόντος, Λόλας, το ψίδι, θα παίξει με πλάτη.
Θα γυρίσει ωραία spin, γύρισμα, ωραίο καλάθι του Παψίδη, πραγματικά πολύ ωραίο καλάθι. Με το κακό του χέρι το αριστερό, 14-6. Και ο Κατσαράκης θα κατεβάσει για τους Ρούκι Μπαλμπόα. Και Ρούκι και Μπαλμπόα. Παίρνει σκύνα από το Χρωθητοβιτσάνο, δίνει στην πάση στη γωνία τον Κουκάκη. Ο Κουκάκης βγαίνει προς τα έξω. Πάει ξανά προς τα μέσα, θα κάνει floater. Πολύ ωραίο καλάθι. Αυτό το floater. 16-8. 1-50 για τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Σταματάκης κατεβάζει, ο Showman. Για τους Τσέλικαν. Θα προσπαθήσει από την Τοψίδη, βγαίνει και κάνει το deflection ο Κουκάκης. Και τώρα η πενταπλή αλλαγή για τους Τσέλικαν και η τριπλή για τους Μπαλμπόα. Τώρα με σκοτώσαν γιατί είναι και καινούργοι. Ξέρω τον καφέ και τον Θεοδούλιδη, που ήταν στο χειμερινό. Η άλλη είναι το νούμερο 1 ο Αποστόλου, το νούμερο 4 ο Καραμιχάλης. Και μου έχει ξεχάσει. Είναι ο Αποστόλου 1 και ο Καραμιχάλης 4. Ναι. Θα τα συνεχίσουμε από την άλλη. 44 ζωγράφος. 15 ο Φουρνάρης. Και ακόμα ένας είναι το 73 είναι ο Ζούζης ήταν, έπαιζεσαι. Είναι ο Ζούζης ο Θωμάς, ναι, είναι δύο Ζούζης. Εκό το λάθος. Επιθετικό ρυμπάν στο άσχημα στο πιο δουλειο τα φέσια. Θα βρούμε στις αδειάς μας όπως θα λουδούμε στο παιχνίδι. Τα φέσια γιατί και βάζει τρίποντο. 19-8 οι Τσέλικανς. Κατεβάζει τώρα την παρά. Ο Ντούβις ο Θωμάς στην Ευρωβουλευτία. Το 10 που ήταν πριν ήταν ο Γιώργος. Καλή άμυνα του Καραμιχάλη. Αλλά στηρίζεται φάουλ. Είναι το τρίτο μαντικό για Τσέλικανς. 1 λεπτό και 4 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντούζης στον Κατσαράκη. Κατσαράκης στον Ξάνθη. Ο Ξάνθης σουτ τίποτο άστοχο από τον ζωγράφο. Rebound για Τσέλικανς με τον Καραμιχάλη που κατεβάζει την μπάλα. Μια από τις πενταγραφικές βόμβες προς τον Σκολόλα. Η πάσα τον Αποστόλου ήταν. Ο Θεοδουλίδης αυτό και στο τρίποντο, rebound αμυντικό και η μπάλα στο Κατσαράκη για τους Ρούκι Μπαλμπόα που είναι λογικά η τελευταία του επίθεση. Στο πώς τώρα η μπάλα καταλήγει στο νούμερο 44 τον ζωγράφο που κάνει μια περίπτωση για να το καταφέρνει. Τεράστια αυτό το κάνει. Για να δούμε τώρα με το νούμερο 13. Ο Φουρνάρης αστοχή, επιθετικό rebound. Φούτμπακ όχι, δεν καταφέρνει ο γράφος. Με την τρίτη θα οδηγηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Με 1,3 να απομένει μόνο για να λιώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Δύο φορές για τον ζωγράφο. Τον Άντριαν. Όπως γράφει η Φανέλα και νομίζω έχει να κάνει με την ταινία. Ρόκι Μπαλμπόα, το ρόκι, η Άντριαν. Έτσι υποθέτω. 19-9 για την πρώτη εστοχή. 2 στις 2 και 19-10. Ο Καφές Θεοδουλίδης θα την πετάξει. Πω πω. Σαν τρεματοφύλακας, γιατί είναι και τρεματοφύλακας με αυτό το κοιτή. Είναι τρεματοφύλακας, έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, 19-10 να το δείξουμε. Το πρώτο δεκάλεπτο θα ολοκληρωθεί. Οι Τσέλικανς προηγούνται τον Ρούκι Μπαλμπόα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο Πάκελ Βέρμι για το δεύτερο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση για το καλοκαιρινό πρωτάθλημα κατηγορία development. Τσέλικανς, Ρούκι Μπαλμπόα 19-10. Πρώτη επίθεση του δεκαλέπτου για Ρούκι Μπαλμπόα. Ο Μανού, Κατσαράκης ο Μανώλης. Περνάει την μπάλα μέσα, τελικά καταλήγει στο ζωγράφο, η μπάλα, στοχή αυτό, σε θετικό rebound ο Φουρνάρης. Αστοχή στο κούμπα τώρα, δεν τα καταφέρνει. Και τώρα, ο Καραμιχάλης, για Τσέλικανς. Θα πάρει screen από τον καφέ, όχι τελικά θα πάει επίθετο το screen. Θα δώσει στο Θεοδουλίδη, στο Θεοδουλίδη. Spin move, βήματα, τα έκανε,
Είναι βήματα. Έκανε το spin move και έκανε και ένα extra βήμα. Και η Ρούκη Μπαλμπόρα τώρα με τον Βούζη στο κατέβαλο της μπάλας. Για να δούμε αν θα μειώσουμε, άμα θα μειώσουμε. Ο Βούζη θα χάσει την μπάλα. Όχι, τελικά διεκδικούμενη, τζάμπολα, αλλά η κατοχή για Τσέλικαν. Ο Βελάκη δεν έχει Τσέλικαν. Ήταν μόλις πριν από 52 δευτερόλεπτα. Είχαμε την πρώτη, έπειτα στο δεκαλέπτο για τους Ρούκη Μπαλμπόρα. Ο Καφές πάει να κάνει την επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Θα δώσει τον Καραμιχάλη. Ο Καραμιχάλης θα πάρει screen από τον Αποστόλου. Κάτσε να έχω κάτσε. Μπορούμε να δίνουμε το χωράμε. Για Τσέλικανς. Ο Καφές στο μυθικό rebound. Πρέπει να το ρωτήσω το αρνόμενο και δεν το γράμμενο το... Γιατί ο Σοδουλίδης που μπακαλάθει πολύ ωραίο. <21-10. σχεδιά> 8-19 για τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Βαγγελή, το δύο πώς λέγεται? Κρυσταλάς Δημήτρης. Πώς? Κρυσταλάς Δημήτρης. Κρυσταλάς Δημήτρης, ωραία, τέλειο. Ωραία. Βαγγελή, Κρυσταλάς Δημήτρης, ωραία. Ήταν αυτός που δεν ήξερα, τον μάθαμε κι αυτόν. 21-10 και τα παιδιά τους έλεγαν. Το πρώτο του δεκαλέπτου, δευτέρου. Το πρώτο το Ρούκη Μπαλμπόρα στο δεκάλεπτο. Επαναφορά από την baseline ο Καφές. Την πάσα την βρίσκει στον Αποστόλου που κάνει βήματα. 8 και 4 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Σε διψήφιο αριθμό πόντων διαφορά στις 11 οι Τσέλικανς. Με το νούμερο 73 τον Δούζη να κατεβάζει. Να δίνει στον Κατσαράκη. Στο γράφος Κατσαράκης. Κουρνάρης. Τρίποντο Λοβάρη. Σα στο χ. Η μπάλα να παραμείνει στους Ρούκη Μπαλμπόρα. Κακώς την άψει ο Κρυσταλλάς. Αλλά έχουν 2-10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση οι Ρούκη Μπαλμπόρ. Την επαναφορά πάει να την κάνει το νούμερο 73 ο Δούζης. Καλή άμυνα, δεν καταφέραμε τον μπάζερ. Ο Πουρνάρης. Ο... Ο Μιχάλης έκανε το λάθος, κλέψαν οι Ρούκη Μπαλμπόρα ο ζωγράφος τον Δούζη. Ο Δούζης. Ο φωματευτείας δεν θα το μικρό γιατί λείπει ο αδερφός του. Κρυσταλλάς το κλέψιμο, Καφές, baseball, τρομερή στο Θεοδουλίδη. Ο οποίος θα στοχίσει. Rebound. Ο ζωγράφος πρέπει να περάσει το μισό εντός χρόνου. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Ναι, ναι, το έχουν αντιληφθεί. Θα το περάσει. Ο Πουρνάρης θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα εκτελέσει δύο βολές. Το 15 ο Πουρνάρης. Το 8 που πριν δεν κατάφερε να πει το μπάζερ είναι ο Ελοβάρης. Οπότε ζητάω συγγνώμη που τον είπα πριν. Πουρνάρη, το 8 είναι ο Ελοβάρης. Πρώτη βολή Πουρνάρης, άστοχη. Έχει το δικαίωμα για ακόμα μία. 6:55 για τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 21-10 σταθερά μπροστά η Τσέλικαν. Η βολή μετράει 21-11 και η κατοχή στους Τσέλικανς. Ο Αποστόλου στο κατέβασμα. Δίνει στον Κρυσταλλά. Σούτ από την γωνία, άστοχο. Rebound. Ο Πουρνάρης.
Πού είναι τον Κατσαράκη. Κατσαράκη στον Μπουρνάρη. Δούσης, Ζωγράφος. Ρίποντο άστιχος ήταν ο Μπουρνάρης. Η μπάλα για τη Τσέλικαν. 6 και 19 τελειώσουμε στο δεκάλεπτο. Καφές στον Καραμιχάλη. Κατεβάζει την μπάλα. Και από καφέ το παίζει με απόσταση. Η άμυνα του Τέλικανς. Κρυσταλλάς. Βήματα. Τα έκανε τα βήματα, δεν ήταν φαουλ. Έτσι το βρίσκεται. Είχε μια πτώση. Ο Δούζης θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Θα δώσει τον Κατσαράκη. Ο Κατσαράκης στο γράφο. Ίσως θα έκανε βήματα. Έτσι τα όλα. Δεν είμαι διατηρητής. Πάσα μέσα. Κουτμπακ ξάστο που πιάστο του Ελοβάρη. Μπουρνάρης. Ούτε αυτό. Rebound Θεοδουλίδης. Πόντο Μενίδα και Ευρωδυτική βήματα. Βήματα τελικά. Βιάστηκα να βαφτίσω τρομερή την ενέργεια. Βήματα. Έχουμε time out, επιστρέφουμε και πολύ λίγο. Επιστρέφουμε το time out, επειδή 4,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσουμε στο δεκάλεπτο. 21-11 προηγούνται τη Elegance, τον Ρουκ, την Μπαλμπόα. Οι οποίοι έχουν το κατεύθυνο τη πάνω στον Τρελοβάρη να δίνει τον Μπούζη. Απρόσκη πάσα, θα μιλά, αλλά ο Λοβάρη στην κρατή. Μπουρνάρη, ωραία ενέργεια, αλλά στο χι, το rebound από το Ποφτσίδη που επέστρεψε. Κάρα Μιχάλης θα κατεβάσει, μάκρυνση, καφές, πολύ ωραίο μπάσκετ. Το Δουλίδης, πας απέναντι, τρίποντο, πανέμορφο μπάσκετ. Το τρίποντο Κάρα Μιχάλης και νέο μέγιστο, στους 13 διαφορά για τους Έλληνες. Και από ό,τι είδα, time out ζητήσαν οι Ρούκι Μπαλμπόα. Ο Κατσαράκης στον Μπουρνάρη. Ελοβάρης. Λέβει ο Θοδουλίδης. Τρέχει πληδιασμό. Φάουλ του Μπουρνάρη με το σώμα. Δίνει το χέρι. Θα έχουμε λογικά τα ημάτια. Οι αλλαγές και εγώ έκανα λάθος. Είδα λάθος. Μάλλον είδα λάθος. Οι αλλαγές είναι. Με το Θοδουλίδη να δικεί τη γραμμή τη φιλανθρωπία του Σέρβη, στην ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του. Οι δύο κουκάκιδες επιστρέφουν στο παρκέ και ο Χρυζοβιτσάνος και περνάνε στο πάγκο ο Πουρνάρας, ο Ντούζης ο Θωμάς και ο Κατσαράκης. Οπότε έχουμε τώρα τις δύο βολές για τον Θεοδουλίδη. Αστοχή στην πρώτη, ήταν κοντή η βολή του, στην εκτέλεση. Εκεί και στη δεύτερη, ο καφές όμως με το πίσω εδώ στο Θεοδουλίδη. Του πιστώνει το rebound, έτσι είναι το στατιστικά. Ο Κάρα Μιχάλης. Ωραία, ωραίο drive, foul του Χρυσοβιτσάνο. Που θα δώσει το χέρι στον Κάρα Μιχάλη και δύο βολές. Για να δούμε τώρα όμως, ο Κάρα Μιχάλης όμως θα είναι πιο παραγωγικός από τον Θεοδουλίδη που στην απόπειρά του πριν από λίγα δευτερόλεπτα αστόχησε και στις δύο. Για να δούμε ο Καραμιχάλης θα καταφέρει. Πρώτη εύστοχη 25-11, νέο μέγιστο, 14. Διευρύνει το προβάδισμα του Τσέλιντε. Που μετά το 2-4 κάνοντας και ένα σερή είναι σταθερά μπροστά. Αφόλησε στη δεύτερη 25-11 το σκόρ παραμένει. Στο Μιτσάνο, στο γράφος. Κουκάκης. Ελοβάρης. Δύσκολη ενέργεια στο χι. Rebound καφές. 2-1 σε πλευδιασμός. Ο καφές στο Θεοδουλίδη. Βγαίνει ο πλευδιασμός. Πόσοι 7-11 οι Τζέλικανς. Ο Κουκάκης στο βολί θα κατεβάσει την πάρα πολύ. Βαλμπόα που κάπως έχουν εγκλωβιστεί στη ζώνη 2-3 στο Τζέλικαν. Πολλές τρίπλες
Δεν θέλει πολλές περιπτώσεις ζώνη. Χρυσοβιτσάνος. Γκογράφος. Τέλειος ο χρόνος επίθεσης. Δεν πρόκειται να τριφθεί καθόλου. Δεν μιλήσανε. Τέλειος ο χρόνος. Στοπ του. 24 δευτερόλεπτα. 3-22 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 27-11 η Τσέλη. Κάνεις μπροστά. Καραμιχάλης κατεβάζει. Μπαίνει στο Θεοδωλίδη. Με υπόμονη κυκλοφορούν την πάρα οι Τσέλικας. Θεοδωλίδης στο Τοψίδη. Τοψίδης από 45 μοίρες δίποτο. Έστωχο και αυτό. Και το σκορ 29-11 πλέον. Με 3 λεπτά να απομένουν για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κουκάκης κατεβάζει. Έχουμε μικρή διακοπή γιατί έρθει μια μπάλα από δίπλα. Και θα το εκμεταλλευτεί ο Καφές. Δείξε αλλαγή. Τελικά η αλλαγή θα έρθει από τον Βούκη Μπαλμπούα με τον Βούκη τον Γιώργο να επιστρέφει στη θέση του Ελοβάρη. Ο Κουκάκης παίρνει την μπάλα από τον παρατέρα του. Φλόουτερ, ωραίο καλάθι. Δεύτερο φλόουτερ του Κουκάκη. 29-13. Το Αποστόλου κατεβάζει και δίνει στον Καραμιχάλη να οργανώσει το Τσέλιγκαν. Βρίσκει και νέο χώρο, δίνει στον Καφέ. Αυτό στο Τοψίδη. Τοψίδη θα παίξει με πλάτη. Και ο Δουλίδη θα πάει στην baseline. Θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα εκτελέσει δύο φορές στον Δουλίδη. Το φάουλ οδηγεί στη γραμμή της Παναθηναϊκής. Είναι το τέταρτο ομαδικό των Ρούκη Μπαλμπούα, αλλά ήταν στην προσπάθεια του Θεοδουλίδη και σηκωθεί. Αυτή τη φορά θα δουλήσει εκεί και κάνει το 30-13. 2-23 για να γιώσει το δεκάλεπτο. Το δεύτερο που θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη του πρώτου μεγάλου. 2-2. 31-13 της Έλληνας με τις δύο αυτές τις βολές του Θεοδουλίδη. Κουκάκης. Αστοχή. Στο γράφος. Θα πετάξει την μπάλα στο στόμα πέρα το τέλος και θα συγκρατήσει την κατοχή για τους Ρούγκη Μπαλμπό που έχουν 11 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση για το υπόλοιπο χρόνο που έχουμε με παραφορά από την τελική γραμμή. Ο Ψάντης επιστρέφει στο γράφο για Ρούγκη Μπαλμπό. Επαναφορά έγινε από τον Βούζη. Χρυσοβιτσάνος, ωραία ριβέλ. Αστοχή όμως το νούμερο 4. Ο Τσάντσις, αστόχησε και ο Χρυσοβιτσάνος. Και οι Τσέλικανς έχουν ακόμα μια επίθεση και ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Ο Καραμιχάλης στο Θεοδουλίδη. Θεοδουλίδη από το baseline πηγαίνει πάλι. Δεν στο Τοψίδη. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 4. 3 βράζει το οποίο Τοψίδη. Δεν θα προλάβει. Να που έχουμε και λήξη του χρόνου επίθεση. Και για την ομάδα των Τσέλικαν. Δύο φορές έχει γίνει στο Ρούγκη Μπαλμπούα και μία Τσέλικαν. Και τώρα για να δούμε πώς θα μειώσουν οι Ρούγκη Μπαλμπούα. Με το Κουκάκι να κατεβάζει. Νέο φλόουτερ, άστοχο αυτή τη φορά, ούτε ο πατέρας που κατάφερε να πετύχει το πουτμπακ. Έχουμε χτύπημα στο πρόσωπο. Άθελά του ο Τοψίδης και να προσπαθούσε να πετάξει την μπέιζμπολ, βρήκε στο πρόσωπο το Κουκάκι, οπότε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εντάξει είναι ο Κουκάκι, χτύπημα στη μύτη ήταν. Άθελά του ο Τοψίδης, στην προσπάθειά του να πετάξει την μπέιζμπολ, βρήκε τη μύτη του. Οι Τσέλικας έχουν την κατοχή με τον Θεοδουλίδη να δίνει στον Καραμιχάλη. Καραμιχάλης. Πάει σε drive, ωραία πάση στη γωνία. Το Ψίδης δίποδο, άστοχο. Rebound ο Ψάντης. Δίνει στον. Στον Σοβιτσάνο βασικά πήγει πάρα από τον Δούζη. Ο Βιτσάνος, ωραία πάσα και ωραίο καλάθι από τον Τσάντη.
30 με 15 μειώνει η Λίγη Μπαλβοά. 40 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Καραμιχάλη να κατεβάζει. Ωραία crossover. Βήματα. Ο Κουτάκης δεν ξέχομαι να χτύπημα δυστυχώς. Τον Αγώνα, τον Καραμιχάλη. Δεν είναι τελειώσει το δεκάλεπτο. 14 το υπόλοιπο χρόνο επίθεση για τους Ρούκη Μπαλμπόα. Υπάρχει μια απόκριση 7 δευτερόλεπτα με το Shot Clock και του χρόνου που απομένει για να λήξει το δεκάλεπτο. Θα γίνει το λάθος. Ο Τσάντης δεν κατάφερε να το χρήσει στο Βουτσάνο. Και οι Τσέλικανς έχουν 10 δευτερόλεπτα για να κλειδώσουν την επίθεση του Γιάννη του Γκάλτο. Πάνε σε γρήγορο επίθεση, ο Καφές, πουτμπακ, ωραίο καλάθι. Στο άστοχο σου του Αποστόλου Καφές παίρνει το πουτμπακ. Μετά την μπάλα Κουκάκη θα... Μπήκε σε ταμπλό, αλλά δεν τα κατάφερε. 33-15 θα λήξει το πρώτο μικρό, το δεύτερο δεκάλεπτο δηλαδή. 33-15 Τσέλιγκανς. Και παλμά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά την ανάπαυλα. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου 33-15 που γίνεται ο Μάρκο Τζέλικαν, που έκλεισε πολύ καλά το πρώτο μήχρονο. Όταν στους Ρούκη Μπαλμπόα που έχουν την πρώτη κατοχή με το Κουκάκι να δίνει στον Κατσαράκη. Ο Κατσαράκης, στο Σταματάκι, έχει στη χειρή ζώνη. 2-3 στον Τζέλικαν. Τρίτο βράδυ, στο Κουκάκι, σπούτμπα καλά θεωρούσε το Χρήστο Βιτσάνο. 33-17. Μειώνουν οι Ρούκη Μπαλμπόα. Και ο Σταματάκης κατεβάζει. Είναι η πετάλα του Μουντέου Δεκαλύτου και η πετάλα του ξεκίνησε στο παιχνίδι. Ο Λόλας ωραίο drive, αλλάζει στον αέρα, ο Τοψίδης δεν είναι να καταφέρει στο put-back follow. Δεν όμως δεν έπτυξε το rebound. Θα πάρει το foul και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Ο Κουτάκης το κάνει foul, ο γιος, όχι ο πατέρας. Ο Τοψίδης στη γραμμή της φιλανθρωπίας και έτοιμο να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο που έχει δικαίωμα. Θα ευστοχίσει και θα κάνει το 34-17. Double score. Άστοχο στην δεύτερη. Εξαιρετικό rebound όμως από τον Κόντο. Που δίνει στο Λόλα. Για Γρίβης. Ωραίο spin γύρισμα. Δεν καταφέρει να βρει το καλάθι. Ο Κουκάκης παίρνει το rebound. Κάνει όμως λάθος πάσης. Προσπάθησε να βρει το γιο του. Ο Λόλας θα στοχίσει το τρίποντο. Για Γρίβης θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Ο Σταματάκης και αυτός τρίποντο, άστοχο, rebound ο Κουκάκης, δίνει στον Κατσαράκη και στον Βιτσάνος. Κατσαράκης, τρίποντο, άστοχο και η μπάλα στο Τσέλιγκαν. 8:52 τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν αλλάξει. Έτσι βάζει στο πίσω κάνουν δύο ομάδες γιατί τέλειωσε το πρώτο μήνυμα. Με το Σταματάκι τώρα η Τσέλιγκαν να κινείται αρκετά μακριά από το τρίποντο. Παίζει και κλειστή άμυνα παρόλο που δεν είναι ζώνη από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι δεν είναι ζώνη αφού βρίσκουν στις 5 κανονικά. Ο Γιαγρίδης τελειώνει ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα ο Γιαγρίδης δεν παίζει αντιληφθεί. 4 παίζει στον Άξιο Λόλας, βάζει τρίποντο. Όχι αλλά πρώτο από το χρόνο και πήρε το θετικό rebound. Ο Τσίδης γιατί βρήκε μπάλα Στεφάνη και να δει ο χρόνος. Σταματάκης 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Το Τσίδης 6. Με πλάτη πάσα στον Κόντο. Βγήκε μπάλα αύριο. Ίσως δεν την περίμενε ο Κόντος. Θα μπορούσε ο Τσίδης να σκοφεί. Καλά είναι πολύ δημιουργικός παίκτης ο Τσίδης. Όταν προστάρει
βρίσκει με ωραίες πάσεις τους συμπαίκτες του. Κλέβει ο Σταματάκης. Δεν γίνει φλουδιασμό, δεν παίρνει το. Και τώρα θέλει να βάλει το καλάθι, αλλά δεν είναι το κριτικό rebound, έκανε βήμα το Σταματάκης. Πούνει το σταματερό του. Ένα βήμα, έκανε βήμα. Χωρίς τρίπλα. Και ο Κατσαράκης το κατεβάζει για τους Ρίκη Μπαλμπόα. Κρίνει το Χρουσοβιτσάνο. Κατσαράκης, καλή άμυνα του Σταματάκη, baseball του Γιαγρίδη. Ο Κόντος, εφηβιασμός. Καλάθι. 36-17 η Τσέλικανς. Η ανανεωμένη Τσέλικανς. Με καινούργιες προσθήκες. Στίνησον. Η ζώνη του, ο Κουκάκης. Στον πατέρα. Χρυσοβιτσάνος. Λάθος πάσα, κλέβει ο Λόλας, θα τρέξει φλουδιασμό. Παίζουν με φλουδιασμούς οι Τσέλικανς, κάνουν το 38-17. Για πρώτη φορά η διαφορά πάνω από τις 20-21. Έχουμε νέο μέγιστο. Και time out γρήγορα για τους Ρούς Βαλβάτες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ του Έρτον. Εδώ το time out. Μπάσκετ έχει Σαλονίκα. Καλοκαιρινό πρωτάθλημα, summer. Κατηγορία development. Πρώτη αγωνιστική Τσέλικανς που ήταν και στην Evolution και αποκριστήκαν στα play-off. Θα πήγανε καλά με την πρώτη παρουσία, 38 να προηγούνται. Κόντρα στους Ρούκι Μπαλμπό που είναι καινούργια ομάδα και έγινε 17. Δηλαδή από όσο ξεχωρίζεται, στάξει τον 21 πόντων. Λόλας, Σταματάκη, τρίποντο, άστοχο, rebound, ο Ξάνθης που δίνει στο Χρυσοβιτσάνο και αυτός στο Κατσαράκη. Κουρνάρης, Χρυσοβιτσάνος. Ωραίο καλάθι του Ξάνθη που μειώνει στο 38-19. Σταματάκης κατεβάζει για Τσέλικανς. Το ψήφισα πάρει την μπάλα. Θα κάνει πολύ όμορφο στην γύρισμα, δεν καταφέρει να βρει το καλάθι. Ο Χρυσοβιτσάνος έχει την μπάλα. Για τον Βαλμπόα. Την κατεβάζει. Κουρνάρης. Σιτάκης. Πούλα. Άστοχο τρίπο rebound. Και νέο καλάθι putback. Από τον Ξάνθη που νομίζω είναι από τους κορυφαίους τον Ρούκι Μπαλμπόα. Μειώνει σε 38-21. Ο Σταματάκης κατεβάζει. Ο Γιαγρίδης που κινείται έξω από το τρίποντο. Ωραία πάσα στον Σταματάκη. Αυτός πήγε με τον Τσίλι Μπάλα, κατέληξε στον Κόντο. Λάθος. Κουρνάρης. Για να δούμε τώρα μα οι Ρούκι Μπαλμπόα θα μειώσουν. Φαίνεται να έχουν το momentum. Χρυσοβιτσάνος. Για να δούμε, δεν τα κατάφερε. Όπου βλάρε. Αλλά κλέβει ο Κουκάκης. Δεν ήταν φάουλ. Το έχασε. Ο Λόλας. Δεν είναι το φάουλ του Πουρνάρη. 38-21, καραμένει το σκορ. 4-3 χρόνια τελειώσει το δεκάλεπτο. Ο Κρυσταλάς θα περάσει τέσσερις στο ψήδι. Για Τσέλικαν. Ο Σταματάκης. Ο Σόουμαν, όπως γράφει στο Λί, μας κάνει και νεύμα. Θα δώσει στον έτερο αριστερό χειρα τον Λόλα. Κρυσταλάς. Λόλας. Φάουλ. Χαμηλά. Από τον Λοβάρη. Θα μιλάω εδώ. Ο Σταματάκης θα περάσει στο Γιαγρίδη, ο οποίος αλλοιώνεται η προσπάθεια του τον Λοβάρη. Τον Κουρνάρη. Τον Κουρνάρη, ναι. Με τον Λοβάρη στον ώρα. Έγινε το κλέψιμο, έγινε το παγίδα. Ελοβάρης, τον Χρυσοβιτσάνο.
φάουλ, δύο βολές για... Ξέρεις τι θα είστε? Γράψε όσο ξέρεις. Δύο βολές για τον Χρυσοβιτσάνο. Ας το κλείσει την πρώτη. Πήγαν δεύτερη, στην πρώτη ήταν άστοχος. Άστοχος και στη δεύτερη, μακρινό rebound από το Κοπουνάρι. Τελικά ναι, ο Χρυσοβιτσάνος το πήρε. Δίνει ωραία πάσα, καλάθι για τον Ελοβάρη. Και μειώνουνε στις 15 για την διαφορετική στάση τους. 21. Η Ρούγκη Μπαλμπόα, η Τσέλικας είναι σταθερά μπροστά. Κρυσταλάς. Φάουλ. Ο Ελοβάρης. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Ρούγκη Μπαλμπόα. Διέκρισαν τα πρώτα μέρα για το τρίτο δεκάλεπτο, 14 ο υπόλοιπο χρόνος από την Τουρκία της Τσέλικας με τον Λόλα. 6 δευτερόλεπτα, ο Λόλας πολλές τρίπλες, θα χάσει την μπάλα. Ο Ελοβάρη, goal foul, goal foul. <38-25. laughs> Και για να δούμε αν επιτύχει το έμεσο τρίποντο, νομίζω ότι η Τσέλικα θα πάρει time out. Ναι, δεν θα πάρει time out. Για να φέρει το 25 τρίποντο πολύ λίγο. Έπιστευα το time out, έχουμε συμπληρωματική βολή και ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Ελοβάρη. Υπάρχει και goal foul. Έχει μειώσει διαφορά στους 13 ομάδες του Ρούγκη Μπαλμπόα που έχει φτάσει και στους 21. Για να δούμε άμα θα τρίξει κι άλλο με τη βολή του Ελοβάρη, άμα φυσικά ευστοχίσει. Θα ευστοχίσει, θα πετύχει κάποιο στο τρίποντο, θα κάνει το 38-26. 3-28 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το momentum είναι ξεκάθαρο για το Ρούγκη Μπαλμπόα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σχετικά με το έκτο λεπτό, έβδομο κάπου εκεί, που άρχισε να κάνει με το 6. Σταματάκης, Κρυσταλάς. Λοκάρει την προσπάθειά του, Πουρνάρης, τον Χρυσοβιτσάνο. Και αυτός τον Βούζη, με σκότε. Ναι, τον Βούζη, καλά το είπα. Ο Ελοβάρης. Ίσως να γίνει και μεταφορά μπάλας από τον Βούζη, τον έτερο Βούζη. Δεν καταφέρει να βρει τον Πούτμπακ ο Πουρνάρης. Συνέχεια, θετικό rebound. Πούτμπακ, goal foul. Σε καλό του βγήκε ο Παστόλης στην προηγούμενη του Πούτμπακ. Θα μειώσει τους 10 και θα μειώσει τη διαφορά κάτω από τον Τσίπρα αριθμό πρώτο. 38-28 και άμα Πουρνάρης πετύχει έμεσο τρίποντο θα ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Μια διαφορά που έχει φτάσει στους 21 πόντους. Μια αντεπίθεση διαρκείας φαίνεται να κάνουν οι Ρούγκη Μπαλμπόα. 2-4 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Πουρνάρης θα ευτοχίσει και η διαφορά θα πέσει σε 9. 38-29. Σταματάκης πήρε την πάρα από τον Καραμιχάλη που επέστρεψε. Γιαγρίδης, Αποστόλου, Καραμιχάλης, Γιαγρίδης. Φάουλ, δύο βολές για το συμπληρωμένο ματικά. Συμπληρωμένο ματικά, ναι, δύο βολές. 2-25 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο ανοίξει τους Ρούγκη Μπαλμπόα, γιατί έχουν ρίξει τη διαφορά. Ο Γιαγρίδης ετοιμάζεται για την πρώτη. Θα αστοχίσει, δεν ήταν η καλή φωλή του Γιαγρίδη. Τώρα η ψυχολογία είναι υπέρ των Ρούγκη Μπαλμπόα. Εστοχίσει ο δεύτερος Γιαγρίδης. Και μετά από ώρα πόντος για τους Τσέλικανς. Μετά από πολλή ώρα που ξαναπηγαίνει διαφορά στο ελληνικό αριθμό πόντων στους 10, 39-29. Χρυσοβιτσάνος, Δούζης, Πουρνάρης, αστοχή. Δεν παίρνει το rebound όμως στο αμυντικό η ομάδα των Τσέλικανς. Το αποτέλεσμα καταλήξει μπάλα στον Ελοβάρη, ο οποίος είναι στο Χρυσοβιτσάνο. Ελοβάρης παίζει το give and go, δύσκολη ενέργεια στοχή. Επιθετικό rebound νέο του Δούζη.
Θέλω βάρης καλά σκήμα. Πού είναι καλά τώρα πέφτει στις 8, 39, 31. Και έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο για την ακρίβεια 1 και 5 για το Ιωσή που προκάλεσε. Παραμιχάλης. Αποστόλου. Γιαβρίδης, πού το μερί πάσα πίσω την πλάτη, αλλά ωραίο το μπλοκ και του Χρυσοβιτσάνου. 4 λεπτό το υπόλοιπο χρόνο επίθεση για τους Τσέλιγκαν. Γιαγρίδη στον καφέ, ο καφές δεν θα τα καταφέρει την πάντα πίσω ο Βιτσάνος. Δεν έχει δοθεί κάτι, πρέπει να περάσουμε κέντρο. Εντός χρόνο. Ο Βούς στον πίσω ο Βιτσάνος, για να δούμε να παίξουν κι άλλο τη διαφορά. Δεν τα καταφέρει ο Βιτσάνος. Γιαγρίδης, baseball, Θεοδουλίδης, λάθος. Ο Δούζης, ο Ζωγράφος πάλι κάνει σχεδασσό στην κατοχή για τους Ρούκι Μπαλμπόα. Με τον Μπουρνάνε πηγαίνει κανένα παραφέρα, 17 στο όλο το υπόλοιπο χρόνο επίθεσης, 29,7 για να λιώσει το 10 λεπτό. Ο Δούζης, στο Ζωγράφο. Μπουρνάρης, δεν τα καταφέρνει. Ο Γιαγρίδης θα πάει το rebound. Φάουλ, δύο βολές για τον Καραμιχάλη. Ο μέσος. Σαράτα 31. Αστοχή στη δεύτερη. Για να δούμε το προλαβαίνουμε. Παραλίγο. 40-31 λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τσέλιγκαν, Σερού και Μπαλμπόα, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε εδώ στο μπάσκετ των Έρντων για το τελευταίο δεκάλεπτο που τίνει να εξελιχθεί σε ντέρμπι. Εκεί που η Τσέλικα φαινόταν να ξεφεύγουν 21 με μια τεπίδη διαρκεία. Οι Ρούκοι και Μπαλμπόα έχουν μειώσει 9, έχουν κάνει και το κλέψιμο. 40-31 είναι. Στο Βιτσάνο, πόπο τρομερό και τον μπλοκ του καφέ. Όμως πραγματικά πανέμορφη φάση. Περνάει μέσα, δεν καταφέρνει. Γκολ φάουλ όμως το Πουρνάρη που ρίχνει διαφορά σε αυτό. Συγκλονίστηκε, ξέρεις το παιδί, πραγματικά 40-33. Και για να δούμε άμα ο Πουρνάρης το παιδί που μπάκι το έχει καταφέρει και πριν. Στο ρίτερο το κάλυτο. Όμως ο Λόλας παίρνει το μετρικό rebound. Θεοδουλίδης. Ωραία στήθηκε ο Ζωγράφος και παίρνει το μετρικό rebound. Το μετρικό φαουλ, το σχόλιο. Πολύ έξυπνο στήθηκε. Και νέα κατοχή και νέα ευκαιρία
για τους Ρούγκι Μπαλμπόα να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά. Στους 7 είναι. Ο Μπούζης. Στο Μπουρνάρι. Χρυσοβιτσάνος. Ζωγράφος. Λίξη χρόνο πίτες και νομίζω είναι τρίτη φορά. Και κρίμα ο Χρυσοβιτσάνος παγόλου με τα μπλόλα. Δεν μετράει. Είναι η τρίτη φορά που κυμένει μπάλα στο χρόνο. Και ο Ιτσέλικας που θα αποφώνει να δίνει στον Καραμιχάλη. Θα ανεβάζει την μπάλα. Τρίποντο, άστοχο, rebound ο Πουρνάρης για τους Ρούγκι Μπαλμπόα. Ο Ντούζης κατεβάζει. Βήματα. Να μην χάσει να κάνει μια παραφορά. Δίνει στον Αποστόλου. Ο Αποστόλου. Οργανώνει τον Πέλικαν. Στην από καφέ. Πάει σε δίποντο άστοχο. Ριμπάω το Χρυσοβιτσάνο. Ντούζη. Χρυσοβιτσάνο. Κουρνάρη. Ζωγράφος από τον δίποδο τη γωνία, άστοχο, τσεφικό ρυμπάνω τον ίδιο. Πήγε να βρει ο Μπουνάρη, έγινε το κλέψιμο, αλλά έγινε νέο κλέψιμο και καλάθι από τους Ρούγκι Μπαλμπόα που μειώνει στους 5, 45. 7-5 για τελειώσει το παιχνίδι. Για να δούμε αυτή η αντεπίθεση, άμα θα οδηγήσει τους Μπαλμπόα να περάσουν μπροστά. Φάουλ του Ντούζη. Γιάννη. Λοιπόν, έχουμε τα ημάδες, τρέχουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε, 40-35 έχει γίνει. Πραγματικά ντέρμπι το παιχνίδι, εκεί που φαινόταν ότι οι Τσέλτας το ελέγχουν, μια σχετικά να βρεθούμε 21 πόντους μπροστά. Οι Ρούγκι Μπαλμπόα έχουν πλησιάσει τους 5. Ο Καφές θα πάρει την μπάλα για την επαναφορά. Θα δώσει στο Λόλα, αλλά θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Ντούζης. Θα βρει τον έτερο Ντούζη, αλλά κάνει μεταφορά μπάλας. 8 μάση δίνει, από την πάση του άλλου αυτού του Ντούζη. Σταματάκης. Προβουλίδης. Λόλας. Υπάρχει νευρικό το Τσέλικανς, ναι. Πάση πανές αυτό. Λόλας. Το Ψίδης. Βήματα έκανε, όχι φάουλ χαμηλά, δικό μου λάθος, βήματα φάουλ ήταν, έγινε φάουλ πρώτα και μετά βήματα. Λογικό. 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Έγινε το λάθος. Οι Μπαλμπόα έχουν ξανά την κατοχή με τον Κούση. Μπουρνάρης για τρεις, άστοχος πούτπακ ο Ντούζης, καλά. 40-37, μειώνει σε απόσταση μιας κατοχής ένας τριπών του πλέον η ομάδα τον Ρούγκι Μπαλμπόα. Σταματάκης. Λόλας, Καφές. Βήματα διπνέ. Σωστό σφύριμα, τα έκανε ο Βαγγέλης ο Καφές. Okay.
να πάρει σε μάτι μάνα από τη άψα. Τσέλικαντς, ο Μάγκος Άντερ. Θα κάνει να δούμε τώρα οι Ρίκοι Μπαλμπά που έχουν όλο το momentum υπέρ τους. Χρυσοβιτσάνος, φάουλ, δύο βολές. Φάουλ το ψήνι, σηκώνει το χέρι, πιο ψήνι όμως τον Τσέλικαντς. Δύο βολές για τον Χρυσοβιτσάνο. Θα εξοχίσει και θα ρίξει την διαφορά στις 2 40-38. Για πάρα πολύ ώρα οι Τσέλικαν θα έχουν κολλήσει. Έχουμε πει μόλις ένα δίποντο σε μεγάλη χρονοδίκη. Ο Πουνάρης έκανε βήματα, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι τους Τσέλικαν να προηγούνται με 38-19. Για να πούμε και αυτά είναι από τα δύο. Και από τότε έχουμε πετύχει μόνο ένα δίποντο. Απίστευτο. Και από την άλλη φυσικά οι Ρούκοι Μπαλμπούνα έχουν κάνει το ακριβώς ανάποδο. Γι' αυτό και η διαφορά πλέον είναι στους δύο. Από το 21 που ήταν. Σταματάκης. Λόλα. Σε 6 λεπτά που μένουν ακόμα για τελειώσει το παιχνίδι. Κοψίδης. Θεοδουλίδης. Δίποντο. Άστοχο. Πόδι από παίχτη τον Ρούκι Μπαλμπό, οπότε ανανέωση χρόνο επίθεσης. Γιώργο πόδι έδωσε. 14 είναι. Έδωσε πόδι. Okay. Ο Λόλας παίρνει την μπάλα από τον το ψήφι και παίρνει το φάουλ από τον Κουκάκι. Πλάγια γραμμή το Ψίδης. Καφές. Το Ψίδης. Ας το χείρι, πάω το χρόνο στο Βιτσάνης και πιέρετε να σοβαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Ήδη την Μπαλμπά για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Πρώτη ήταν στο... Ήταν στο 2-4, δηλαδή στο πρώτο μετά στο δεύτερο παιχνίδι. Από τότε σταθερά μπροστά η Τσέλικανς. Αλλά το μπάσκετ κρατάει 40 λεπτά. Τώρα μας παντάει και 38 για να τελειώσει το παιχνίδι. 40-38. Ο Χρυσοβιτσάνος. Τελικά στο ζωγράφο πήγε μπάλα. Κάτσε, στοχίζει αυτό για να σου παρήσει. Ο καφές θα πάει το μερικό. Θα τρέξει με τους Έλληνες. Τεχνική πίνει στον καφέ. Σε Ρούκου Μπαλμπά. Ο ζωγράφος θα πάει να την εκτελέσει. Του βολούς τεχνικές ποινής. Θα εξοχής και θα μειώσει στο πόντο πλέον. Θα το έχει ποιος έχει. Ναι, ναι, Μπαλμπό έχουν την κατοχή και για να δούμε τώρα αν θα περάσουν μπροστά. Κουκάκης με τον Λόλα. 4 ομαδικά φάουλ για τους Τσέλικανς. Επιθετικό φάουλ. Τι μεταφορά. Μεταφορά μπάλας του Κουκάκη. Σταματάκης. Ροζουλίδης. Ο Μητσάνης έβγαλε την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση των Τσέλικαν. Σταματάκης. Θεοδουλίδης, το Ψίδης. Λάθος συνεννόηση με τον Θεοδουλίδη. Έκλειψε ο γράφος. Ο Δούζης. Μεταφορά μπάλα, σωστό στήριγμα το έκανε. Ο καταλαβαίνει και ο 4-53 για να γιώσει το παιχνίδι. Σταματάκης. Στον καφέ. Και ο Βουλίδη. Τρίποντο. Άστοχος.
τον Λίγο. Ο Βούζης τον Κουκάκη και αυτό τον Λιό Κουκάκη. Από τέσσερα ομαδικά φάουλ δεν έχουν δώσει φάουλ δύο ομάδες. Κουκάκης με τον Λόγα να τον μαρκάρει. Βοήθεια το Ψήδης. Βήματα. Άλλαξε σταθερό το κούνησε. Ναι, σωστό. Δεν του γίνε φάουλ. Εγκλωβίστηκε στην παγίδα. Time out. Για Ρούκη Μπαλμπόα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο Πάσχο Λέμου, 4-25 από τον Πέρνη τελειώσει. Ένα σπουδαίο παιχνίδι πραγματικά. Η Ρούκη Μπαλμπόα έχουν πλησιάσει τον πόντο. Από το μείον 21 στο μείον 1. Ο Λόλας. Τρίποντο. Με ταμπλό. Μεγάλο σουτ του Λόλα. Ψυχολογίας. Τρίποντο για τους Τσέλικας. 4 λεπτά απομένουνε. Ο Χρυσοβιτσάνος στο Δούζι. Στο Χίο, στο Βουλίδι, θα πάει το μηνικό. Ο Καφταράκης τελώς και Βουλίδι, συγχωρείτε. Ο Λόλας. Στον Καφέ. Ο Καφέ με τον Καφταράκη το μαρκάρι. Στο Βουλίδι, στο Τοψίδι, Τοψίδης. Δίποτα από τη γωνία, εύστοχο! Να πούμε ένα 5-0 σε οι Τσέλικανς. Στροηγούνται ξανά με 6. Και αποκτούνε μια μικρή απόσταση ασφαλείας. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα από τους Ρούκη Μπαλμπόα. Με 3 και 20 να απομένουν για να λιώσει το παιχνίδι. Με Κουκάκι. Ζάμπολ, η κατοχή για τους Ρούκη Μπαλμπόα. Οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα για να την εκδηλώσουν. Ο Χρυσοβιτσάνος θα πάει να κάνει την επαναφορά. Ο Κατσαράκης. Καλή άμυνα. Πετάει την μπάλα Κουκάκη. Δέκα. Τα καταφέρουμε. Και να που οι Τσέλικανς δείχνουν χαρακτήρα. Έχουν την κατοχή με ένα τρίποντο με ταμπλό του Λόλα και ένα καλάθι του Τοψίδη. Ξαναπήκαν διαφορά στο 6 και περάσαμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Καραμιχάλης. Λάθος κλέβος ο γράφος. Κεφάλι του Καραμιχάλη και είναι πολλές και πριν συγκρομμένα ομαδικά. Ακό φάουλ. Σταματάει και ο χρόνος και πηγαίνει και στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο γράφος για τους Ρούκη Μπαλμπόα. Τους δίνεται ευκαιρία να μειώσουν ξανά τη διαφορά, την απόσταση που τους χωρίζει. Από τους Τσέλικανς αυτή τη στιγμή είναι στους 6 και φτάσει και στους 21, αλλά έχει φτάσει και στον 1. Για να δούμε τι θα καταφέρει ο ζωγράφος. Στην πρώτη ευστοχή. 45-40 μειώνει. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Αστοχή το Τοψίδης θα πάει το μετικό rebound. Θα δώσει ξύγναμα στο λόγο την πρώτη πάσα. Μετά το rebound. Τοψίδης. Καραμιχάλης. Λόλας. Φάουλ. Από τον Ελοβάρη. Και αυτό. Κάτω φάουλ με την έννοια ότι πηγαίνει ο Λόλας στη γραμμή των ελευθερών βολών, δεδομένου ότι είναι το πέμπτο συμπεριμένο ομαδικό φάουλ για τους Ρούκη Μπαλμπόα. Λόλας, αστοχή. Να, λοιπόν φάουλ κατά το ίμιση. Είναι καλό γιατί δεν μπήκε η πρώτη βολή και κάθηκε και η δεύτερη. Το Τοψίδη. Προσπάθει να παρεμβάνει, νομίζω κάτι που είσαι στο όνος του. Εντάξει, δεν σηκώνεται. Αλλαγή για τους Ρούκη Μπαλμπόα με τον Σαντ να επιστρέφει. Και το Κουκάκι θα περνάει στον πάγκο, τον Γιάννη. Χρυσοβιτσάνος. Κατσαράκης.
Μαρκάρετε από τον Κάνα Μιχάλη. Δίνει στο ζωγράφο. Ζωγράφο. Στο Βιτσάνο. Λάθος. Πάσα κλέβει ο Λόλας. Κάνα Μιχάλης. Κρύβου καφέ. Λόλας. Άστοχος. Κοψίδης. Πάλι καερίσιο γαλάθι του Κοψίδη. Επιθέτει rebound και πούρτα και περάσαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Με τις έλικες θα προβούνται με 7-4-4-40. Χρυσοβιτσάνος δεν τα καταφέρνει. Με τα καλάθι, τρομερό καλάθι από τον Ελοβάρη. 47-42 μειών στους 5. Ο Καραμιχάλης. Ωραίο drive. Foul. Το έκανε ο Ξάνθης. Δύο φορές για τον Καραμιχάλη. Αλλαγές για τους Τσέλιγκαν. Παραλίγο το λάθος. Double, η μπάλα για τους Elegans. Τι, όταν έχει και όταν έχει το επόμενο. Άμε είναι Double, ξαναλάζει. Καλά Μιχάλης κατεβάζει. Έχω περάσει το τελευταίο λεπτό. Στο σωμό να αποτρέψει και τα καταφέρνει ο Λόλας. Καραμιχάλης διάστηκε, διάστηκε να σπάρει. Έχουμε οι τσέλικες να παίξουμε τον χρόνο. Για να πάνε αυτά τα λεπτά, ζωγράφος. Στο Μπιτσάνος, λάθος, το ψήφις κλέβει. Ενδυασμό, η κατοχή θα παραμείνει στους Έλληνες, οι οποίοι λογικά θα πάρουν την νίκη. 22,3 για να λιώσει το παιχνίδι. Ο καφές στην επαναφορά στον Καραμιχάλη. Καραμιχάλης, Λόλας. Θα στοχεί στο ψήφι, θα πάρει το θετικό rebound. Δεν θα καταφέρει, ο Θεοδουλίδης δεν θα πάρει το rebound, ο ζωγράφος θα πάρει 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο ζωγράφος θα το χάσει, ο Πουρνάρης θα το χάσει αυτός. Λήξη παιχνιδιού 49-42 νίκη 3 η ομάδα του Τζέλινγκ. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κόντρα στους Rookie Balboa. Καλό βράδυ από εμάς.